Υπάρχει ομορφότερο μέρος στην Ελλάδα από το ναύπλιο? Το άνοιγμα στον οδικό τουρισμό κάνει τους επιχειρηματίες του ναυπλίου να αισιοδοξούν πως θα καλύψουν τις ζημιές της καραντίνας. Γι' αυτό και όλοι στην πόλη ετοιμάζονται πυρετοδός για να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ήδη ξεκινήσαμε τις πρώτες κρατήσεις δειλά-δειλά να έρχονται. Υπάρχει ζήτηση, περιμένουμε το τριήμερο. Περιμένουμε να ξαναγεμίσουν τα σοκάκια από Έλληνες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί 2 μήνες και πιστεύουμε ότι θα τους κάνει καλό να βγουν. Στο όμορφο ναύπλιο οι επαγγελματίες αναμένουν πολλά από τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς αυτός αποτελεί βαρόμετρο για την πόλη όλο τον χρόνο. Όμως και οι ξένοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, καθώς όπως μας λένε, την τελευταία εβδομάδα δεν χτυπούν τα τηλέφωνα για ακυρώσεις. Αντιστροφή του κλίματος, έχουν σταματήσει οι ακυρώσεις, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις τους επόμενους μήνες. Τα καταλύματα ετοιμάζονται. Τα πάντα πλένονται και καθαρίζονται για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Το ναύπλιο το λατρεύουμε. Είναι ομορφότερη πόλη του κόσμου, εγώ πιστεύω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Πιστεύουμε στο καλύτερο. Η οικογένεια αυτή ήρθε από τη Χαλκίδα. Το ναύπλιο είναι ένας ιδανικός και ήσυχος προορισμός για εκείνους και τα παιδιά τους, μας λένε, πριν η πόλη κατακλειστεί και πάλι από τους τουρίστες. Πολύ ωραίος προορισμός. Γενικότερα έχω ξανάρθει, έχει πολύ κόσμο. Από εκεί είναι τα παραμύθια και από εκεί τα μπορτς. Τέλεια. Σ' αρέσαν και τα δύο, έτσι? Έχει ένα στυλ νησιού. Είναι ήρεμα, το φαγητό σου, να πιεις ένα καφεδάκι. Όμορφα. Εκτός από τα ιστορικά φρούρια, το Παλαμίδι και το Μπούρτζι και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ο επισκέπτης μπορεί να ξεχαστεί στα πολύχρωμα σοκάκια της πόλης με τα φημισμένα ταβερνάκια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εκδρομή από κοντινές αποστάσεις. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι αν υποστηρίξουμε οι Έλληνες τους Έλληνες, θα πάμε καλά. Ως έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς για αυτό το καλοκαίρι χαρακτηρίζουν την Ελλάδα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι μυρίζει ο παράδεισος. Λουσμένη στον ήλιο, σχετικά ανέπαφη από τον κοροναϊό. Τέλειος προορισμός μετά την καραντίνα.